Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αυτοδιοικητικές εκλογές και να καλωσορίσουμε στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο δήμαρχο του Νικολάου Σκουφά, τον κύριο Κώστα Παπασιώζο. Κύριε Παπασιώζο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτή την περίοδο που καταλαβαίνουμε όλοι ότι για σας υπάρχει περισσότερο τρέξιμο, αν θέλετε, προκειμένου και τα ψηφοδέλτια να στελεχώσετε, αλλά όσο περισσότερο να μπορείτε να δείτε και τους δημότες και να συνομιλήσετε μαζί τους. Ή είστε όλοι επαναπαυμένοι ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος? Είναι αλήθεια ότι η απόφασή μου να κατέρθω ως υποψήφιος στο Δήμο Νικολάου Σκουφά ήταν απόφαση των τελευταίων ημερών. Αυτή η απόφαση ήταν μετά από παρότριση πολλών συμπολιτών και συνδημοτών, οι οποίοι ήταν προβληματισμένοι πού οδηγείται αυτός ο Δήμος. Σε αυτή την πρόταση δεν είχα άλλη επιλογή το να πω το ναι, θα κατέλθω, γιατί πρέπει ο Δήμος αυτός, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, να πάει μπροστά, να επιληθούν σοβαρά προβλήματα, και αυτό πιστεύω ότι το εγγυώμαι λόγω της εμπειρίας ως πρώην δήμαρχος, αλλά και ως πολιτικός στη συνέχεια, που ξέρω να διεκδικώ και να επιλύω σοβαρά προβλήματα μιας περιοχής. Αυτό ήταν και το αίρισμα να κατεβείτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί όντως έχετε υπηρεστήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά όμως ασχοληθήκατε με την κεντρική πολιτική σκηνή και τώρα ξαναεπιστρέφετε στην αυτοδιοίκηση. Ήτανε αυτό τα ερωτήματα του κόσμου ή, αν θέλετε, το έναυσμα δόθηκε από αυτούς προκειμένου να ασχοληθείτε και πάλι? Ήταν το έναυσμα του κόσμου, αλλά επειδή ζω σε αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια, δεν απουσιάζω. Γνωρίζω πολύ καλύτερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος αυτός και πώς μπορούν να επιληθούν με τη δικιά μου πρόταση και διεκδίκηση σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται πρόβλημα. Κύριε Παπασιώζο, τι ακούτε από τον κόσμο, τι θέλουνε, πού εντοπίζετε εσείς, πού θέλετε να δοθεί προοπτική στο Δήμο? Έχουν γίνει κάποια βήματα από τότε που εσείς ήταν ακόμη δήμαρχος ή θεωρείτε ότι τα πάντα είναι στάσιμα? Ξέρετε ότι είμαι ο τελευταίος που θα μηδενίσω τα θετικά τα οποία προέκυψαν τα τελευταία 9 χρόνια από την νυν Δημοτική Αρχή. Πραγματικά όμως στα σοβαρά προβλήματα που θα έπρεπε να επιληθούν δεν έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες ούτε σε στάδιο μελετών αλλά ούτε και διεκδίκησης. Όπως? Θα αναφέρω ένα βασικό, το οποίο είναι το αρδιφτικό του ημερινού όγκου, γιατί ξέρουμε τα τελευταία χρόνια με τη λειψιδρία τα προβλήματα που παρουσιαστήκαν σε αυτή την περιοχή, αλλά και την πυδινή περιοχή, η οποία θεωρείται ότι έχει νερά, αλλά τα νερά δεν είναι εκμεταλλεύσιμα στον παραγωγό ώστε να δίνει λύση στην άρδευση. Γνωρίζουμε ότι το οικονομικό κόστος αυτών των ανθρώπων, των αγροτών, το ημερινό όγκο ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα δεν υπήρξε εισόδημα για αυτούς και κατ' επέκταση εισόδημα για τον νομό Άρτας. Όσον αφορά άλλο το δικό σας μάλλον στίγμα στην αυτοδιοίκηση, τι είναι αυτό που θέλετε να δώσετε, πού θα εστιάσετε και θα εντοπίσετε κυρίως το ενδιαφέρον σας? Πρώτο μέλημά μου είναι να ενώσω το Δήμο. Είναι ένας Δήμος, όπως ξέρετε, όπως σχεδιάστηκε με τον Καλλικράτη, ημιωρινός και παιδινός. Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, ο Δήμος αυτός δεν είναι ενωμένος. Εννοώ το βόρειο κομμάτι του Δήμου με το παιδινό. Αυτό πρέπει να το ενώσουν, να νιώσουν όλοι οι δημότες όταν ανήκουν στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Αυτό δεν το έκανε η νυν Δημοτική Αρχή. Πιστεύω το έκανε σκόπιμα προκειμένου να διευκολύνεται σε άλλα πράγματα. Εγώ θα ενώσω το Δήμο. Θα βάλω πρώτη προτεραιότητα τα σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά δυστυχώς θα είναι να αντιμετωπίσουμε και την καθημερινότητα που έπρεπε η Δημοτική Αρχή, η νυν Δημοτική, να το επιλύσει και δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι και σε αυτό το κομμάτι τα προβλήματα είναι πολλά. Έγιναν όμως και πάρα πολλά έργα και εσείς ο ίδιος πριν λίγο το είπατε, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι επειδή είστε άνθρωπος της αυτοδιοίκησης και τα ξέρετε, που έχετε υπηρετήσει μάλλον τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Με τόσες περικοπές που έχουν γίνει στους Δήμους, με τόσα λίγα χρήματα τα οποία διαχειρίζονται οι Δήμοι, η αλήθεια είναι πως για μικροέργα δεν είναι εύκολο να μπορούν να γίνουν. Μεγάλο ωστόσο έργα μέσα από προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ, όπως είναι ο Φιλόδημος, όπως είναι άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα,
έχουν ενταχθεί. Βίκη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω έτσι. Τα έργα τα οποία εκτελούνται είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί. Σε αυτό το κομμάτι την προεργασία την είχαν κάνει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές σε στάδιο μελέτης και απλά εκτελούνται από την ίδια δημοτική αρχή. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Θα κληθεί η νέα δημοτική αρχή να λειτουργήσει τους βιολογικούς. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Θα αντέξει ο κόσμος σε αυτό το κόστος λειτουργίας αυτών των βιολογικών? Γιατί έτσι όπως σχεδιάστηκαν, και αναφέρω ένα παράδειγμα, ο βιολογικός του ΠΕΤΑ θα πρέπει να επεξεργαστεί στην Κόπρινα, στο σημείο που είναι το εργοστάσιο με το κομπότι. Με το κόστος του ρεύματος που θα απαιτηθεί για να φτάνει στην επεξεργασία, θα αντέξει ο Δημότης του Δήμου ΠΕΤΑ ή γενικότερα ο Δημότης του Δήμου Νικολάου Σκουφά να συμμετέχει στον τρόπο λειτουργίας? Όχι φυσικά. Θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή, γιατί θα κληθούμε να τους λειτουργήσουμε. Οι μελέτες υπήρχαν, η εκτέλεση έγινε από την ίδια δημοτική αρχή και σας είπα ότι δεν με δινίζω κάθε προσπάθεια, αλλά το πώς θα λειτουργήσει αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και μόνο πιστεύω ότι μόνο εγώ μπορώ να το κάνω αυτό λόγω της εμπειρίας και του τρόπου διεκδίκησης που ξέρω όλα αυτά τα χρόνια να κάνω και να επιλύω τέτοια θέματα. Αν όμως δεν γίνουν τέτοια έργα, κύριε Παπασιώζο, έχετε στον Δήμο σας το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβραχικού Κόλπου και εσείς ο ίδιος έχετε δώσει μάχες και μέσω τότε των προγραμμάτων ανάσα, αν θυμάμαι καλά, τα οποία διεκδικούσατε και έργα να γίνουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν δεν γίνουν τέτοια έργα, θα μπορέσει να υπάρχει προστασία του Αμβραχικού Κόλπου? Τελευταίο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το 2015 με το πρόβλημα των πλημμυρών που έγινε και από το Πορνάρι, και ξέρουμε καλά ότι χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών που ήταν αποθηκευμένοι σε χώρους Κατέληξαν στον Αμβρακικό. Από αυτή όλη το πρόβλημα που προέκυψε, είδαμε ότι η πολιτεία τότε έσκεψε στο πρόβλημα και έδωσε χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να επιληθούν τα προβλήματα. Θέλετε να μάθετε, κυρία Ευαγγελίου, πόσα λεφτά έχουν εκταμιευθεί από αυτό το χρηματικό ποσό? Μόνο 25.000 ευρώ δόθηκαν σε κάποιους παραγωγούς για την αποκατάσταση των μοτέρ και κάποια ηλεκτρονικά τα οποία είχαν χαλάσει στην παραλίμνια περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να δώσει λύση στα προβλήματα που προέκυψαν εκείνη την εποχή, γιατί δεν τους ενδιέφερε προφανώς. Σε ανάλογη περίπτωση όμως δική μου, ως πρώην Δήμαρχος Αράπτου, θυμάστε ότι όχι μόνο διεκδίκησα για λογαριασμό των παραγωγών και των καλλιεργητών, δόθηκαν και γενναίες αποζημιώσεις στο κομμάτι αυτό. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό και υπάρχουν και πολλά άλλα που θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τότε μπορεί να δινόντουσαν αφιδώς κάποιες αποζημιώσεις. Σήμερα με τα στενά οικονομικά πλαίσια που λειτουργεί η χώρα έχουν και εκεί περιοριστεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Με βάζετε στον περασμό, θα σας διακόψω, με βάζετε στον περασμό να σας πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια δόθηκαν στους Δήμους του νομού Άρτας ζεστό χρήμα. Δεν είναι χρήματα προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή από ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Ήτανε χρήματα από δημόσιες επενδύσεις. Όταν οι δημόσιες επενδύσεις της χώρας μειωνόντουσαν σε εθνικό επίπεδο κατά του ίμιση. Αυτό υπάρχει εξήγηση, την οποία δεν θέλω να τοποθετηθώ, αλλά θέλω να δούμε αν υλοποιήθηκαν τα έργα ανάλογα με τα ποσά τα οποία δόθηκαν σε αυτή την περιοχή και στο συγκεκριμένο Δήμο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Κύριε Παπασιώζο, τώρα με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων και την Ιόνια Οδό, η οποία διασχίζεται το δικό σας Δήμο, δίνεται η δυνατότητα προβολής και αν θέλετε μεγαλύτερης τουριστικής προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή? Αυτό θα είναι πρώτη προτεραιότητά μας, γιατί πραγματικά οι οδικοί άξονες γίνανε, αλλά δεν είδαμε να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε να δώσει αυτή τη δυνατότητα στο Δήμο και το Δήμο Νικολάου Σκουφά αλλά και στους άλλους Δήμους του νομού να προβάλλουν όλα αυτά τα οποία έχει ο νομός μας και η περιοχή μου. Μάλιστα. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο όσον αφορά τη δική τους καθημερινότητα? Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε άνθρωπος σας πλησιάζει,
κάτι θα σας λέει, κάτι εκλαμβάνεται από τους πολίτες και κάτι αντίστοιχα θα του λέτε κι εσείς. Πραγματικά θέλω να πω ότι με συγκίνησε η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτές τις 15 μέρες που είπα το ναι, ότι θα κατέλθω υποψήφιος. Η συμμετοχή ανθρώπων και οι οποίοι ήταν και έμπειροι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και νέα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο το οποίο θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες. Και η παρουσίαση θα γίνει το επόμενο διάστημα, στις επόμενες μέρες, καθώς και στις τοπικές κοινότητες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήλο για προσφορά και αγάπη για τον τόπο τους. Πιστεύω ότι με συντονιστεί εμένα, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για το Δήμο, θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και η διεκδίκηση και για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων θα είναι η πρώτη προτεραιότητα με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία κύριε Παπασιώζο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.